Έβλεπα προχθές και κάτι άλλο. Αυτό τον οδικό χάρτη της ΕΣΑΜΕΑ για την υλοποίηση της σύμβασης αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην περιφέρεια της Κρήτης. Αυτό το οποίο το δελτίο τύπου αναφέρει είναι ότι εδώ καταγράφονται ακραίες ανισότητες σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στην Κρήτη και στους βασικούς δείκτες που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Καλημερίζω τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τον 984 και σε όλη την Κρήτη που μας ακούει. Πείτε μας ποιες είναι αυτές οι ακραίες ανισότητες. Δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε σαφέστατα όλα στη λεπτομέρειά τους, αλλά μπορούμε να δώσουμε τα βασικά. Θα σας πω. Και επειδή μου έχει βγει κάτι έκτακτο, κύριε, στις Βρυξέλλες, από εκεί μιλάμε. Σήμερα το πρωί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο. Ακούστε, εμείς αυτό που έχουμε κάνει στην Ομοσπονδία, έχουμε δημιουργήσει το παρατηρητήριο Σωμάτων Ατόμων με Αναπηρία. Και παρακολουθούμε τι συμβαίνει σε κεντρικό επίπεδο σε όλη τη χώρα και σε επίπεδο περιφέρεια. Αυτό λοιπόν που κάναμε σήμερα, αυτή την περίοδο, είναι να παρακολουθήσουμε. Η Κρήτη είναι μία από τις περιφέρειες που έχουμε κάνει τη Μακεδονία, Θεσσαλία και μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνει σε όλες τις περιφέρειες. Προσπαθούμε να καταγράψουμε την κατάσταση, για πρώτη φορά γίνεται αυτό, και να αναδείξουμε τα ζητήματα που υπάρχουν στις περιφέρειες. Δεν είναι σε όλες τα ίδια, αλλά πάνω κάτω η κατάσταση είναι ίδια σε όλη τη χώρα. Για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, γιατί εδώ δεν είναι να έχουμε σε μια κατάσταση ένα blame game, δηλαδή να μπούμε στη λογική να κατηγορήσουμε. Εμείς τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα για να προωθούμε λύσεις, για να βελτιώνεται η ζωή των ατόμων με αναπηρία. Είτε είναι στην απασχόληση, είτε στην κατάρτιση, είτε στην εκπαίδευση, είτε είναι στην προσβασιμότητα, είτε είναι στην καθημερινή διαβίωση, είτε στην ανεξάρτητη διαβίωση, είτε είναι στην αποειδηματοποίηση, και εδώ σας τα λέω όλα, είτε είναι στον τουρισμό που η Κρήτη είναι ναυαρχίδα, είτε είναι στον ελεύθερο χρόνο, είτε είναι στον αθλητισμό, σε όλους τους τομείς. Μα είναι βασικό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το οποίο κάνετε και δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν είναι η καταγγελία, είναι η καταγραφή για άλλη μια φορά των προβλημάτων. Εσείς τα ξέρετε βεβαιότατα, να βοηθήσουμε ως ένας πραγματικός, γνήσιος, δημοκρατικός, κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο των ατόμων με αναπηρία και χρόνια σπαθή στη χώρα, να βοηθήσουμε την περιφέρεια, να βοηθήσουμε τους Δήμους, να βοηθήσουμε όλους να γίνουμε καλύτεροι, να κάνουμε καλύτερες τοπικές κοινωνίες, πιο ολοκληρωμένες και για αυτούς που ζουν και για αυτούς που τις επισκέπτονται. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και αυτή είναι η δουλειά μας. Και αυτό κάνουμε, και ξέρετε, το παρατηρητήριο έχει αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως καινοτόμα δράση μιας χώρας και ενός αναπηρικού κινήματος για να προωθήσει θετικά την επίλυση θεμάτων που απασχολούν το 10% και πλέον του πληθυσμού. Αυτή η καταγραφή των προβλημάτων, οι ανισότητες, ακραίες ανισότητες όπως τις λέτε από τη δική σας την πλευρά, και οι προτάσεις σας έχουν σταλεί στην περιφέρεια Κρήτης. Προφανώς τις απευθύναμε στον κύριο Περιφερειάρχη, τον αγαπητό Σταύρο Αναρτάκη, όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς καμιά εξαίρεση, και σε εσάς θα μην μιέψουν, σε όλους, και θα ζητήσουμε να κάνουμε και συναντήσεις με όλους τους περιφερειάρχες, και όταν θα μπούμε και στη διαδικασία των εκλογών με όλους τους υποψηφίους, τους βασικούς υποψηφίους, να τους παρουσιάσουμε την πρότασή μας για το πώς πρέπει να πορευτούν οι περιφέρειες της χώρας, πώς πρέπει να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που έχουν, είτε από τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα είτε από άλλες πηγές, για να παράγουμε
στις τοπικές μας κοινωνίες προσβάσιμα αγαθά, υπηρεσίες και περιβάλλοντα. Mm. Είναι μια έκθεση, είναι παρατηρήσεις που πραγματικά χρήζουν απάντησης από όλες τις περιφέρειες, γιατί όπως είπατε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας πηγαίνετε καταγράφοντας τα προβλήματα, διότι έχουν να κάνουν εκτός από υποδομές κλπ. Με τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σοβαρή αναπηρία. Ακούστε. Κανονικά θα πρέπει να αναλυθεί πρωτοβουλία, να συζητηθεί αυτή η έκθεση, αυτή η παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την παρουσία μας. Για να πάρει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο για το δέον γενέστε. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία, τα οποία θα παραθέσω έτσι όπως καταγράφονται από εσάς. Μόλις σας αποχαιρετήσω, κύριε Βαρδακαστάνη, και κρατάω αυτό το τελευταίο το οποίο είπατε, ότι ουσιαστικά περιμένετε, ζητάτε να γίνει ένα περιφερειακό συμβούλιο, να κληθείτε και να παρουσιάσετε αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα στην περιφέρεια της Κρήτης. Σας είπα, δεν είναι blame game εδώ. Είναι η προσπάθεια να βοηθήσουμε οι δημόσιες πολιτικές από όπου εκπορεύονται και ασκούνται, Δήμο, Περιφέρεια, Κράτος, να είναι προς όφελος όλων και να μην αφήνουν κανέναν απέξω. Αυτή είναι η προσπάθεια και γίνεται με πολύ κόπο από την οργάνωση που εκπροσωπεί το 10% και πλέον του πληθυσμού της χώρας. Μα ούτως ή άλλως μιλάμε για θέματα, για προβλήματα, για επιβίωση, για διαβίωση, για βιοπορισμό, εκτός χρωμάτων, ούτως ή άλλως είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτή τη δικλίδα. Κύριε Βαρδακαστάνη, νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα πάντα στη διάθεσή σας. Καλημέρα.